Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την ΑΕΛ, που παρά το γεγονός ότι σκάλωσε στην Κατερίνη Χρυσόστομε, το 0-0 ασφαλώς και δεν ικανοποιεί την ομάδα και τον κόσμο της, αλλά δεν ικανοποιήσει και η εμφάνισή της. Παρόλα αυτά, είναι στην τρίτη θέση, έτσι. Είναι στην μέσα στο στόχο της. Με τη Ζάκυνθο ισοβαθμή με 27 βαθμούς. Βέβαια, έρχεται ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αυτό και έρχεται ένα μάτς που θα κρίνει πολλά σε αυτή τη μάχη. Και ίσως αυτό να έπαιξε και το ρόλο του όσον αφορά τις όποιες αντιδράσεις μερίδας του κόσμου ήρθαν στο προσκήνιο για την εμφάνιση της ομάδας στην έδρα του Πιερικού. Μία εμφάνιση πάντως η οποία μπορεί να έχει και κάποιες βάσεις δικαιολογίας. Υπάρχουν πράγματα που προσωπικά αποδέχομαι από αυτά που είπε ο Παναγιώτης Ζαναβάρας μετά το τέλος του αγώνα. Να τονίσουμε ότι η κάμερα της Θεσσαλίας τηλεόρασης ήταν εκεί και έχουμε καταγράψει τη συνέντευξη τύπου. Οπότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και πάνω σε αυτά που δήλωσε τόσο ο τεχνικός ΣΑΕΛ όσο και ο πρώην τεχνικός ΣΑΕΛ και νυν του Πιερικού ο Θωμάς Γράφας. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που θα πρέπει να συζητήσει κανείς για αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολλοί νέοι παίκτες. Είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος για ένα προπονητή να προσαρμόσει όλους αυτούς τους παίκτες στα δεδομένα της ομάδας. Να σε διακόψω λίγο. Μου λέει ο Αριστόπουλος, να κάνουμε και λίγο χιούμορ, ότι με τόσους προπονητές που έχει αλλάξει η ΑΕΛ φέτος, με κάθε αντίπαλο που βρίσκει, ο προπονητής της αντιπάλου έχει άποψη και για την ΑΕΛ. Γιατί έχει περάσει έτσι, από αυτή. Έτσι θα πάμε σε λίγο. Σε λίγο έτσι θα γίνεται. Θα συζητάμε υπό αυτή τη βάση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Είναι δεδομένο αυτό. Να πάμε να δούμε πρώτα ό,τι πάμε υπάρχει από φάσεις. Να δούμε λοιπόν τις φάσεις, να δούμε, όχι ότι η ΑΕΛ πραγματοποίησε το καλύτερο παιχνίδι της, αλλά ο Πιερικός ήταν αυτός που ήθελε και αυτός που αναμενόταν απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΛ. Πάμε να δούμε λοιπόν. Το 0-0 απέναντι στον Πιερικό ψαλίδισε σημαντικά τις ελπίδες της ΑΕΛ για την κατάληψη μιας θέσης που θα οδηγήσει στα play-off της φετινής Football League. Το αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε σε καμία περίπτωση, ειδικά από τη στιγμή που η ΑΕΛ είχε τη δυνατότητα να πάρει αυτό που ήθελε, αγωνιζόμενη για 22 περίπου λεπτά, σύν τις καθυστερήσεις που προέκυψαν με παίκτη παραπάνω. Το παιχνίδι ξεκίνησε ανοιχτά και για τις δύο ομάδες, με επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, αλλά έλειπε η τελική προσπάθεια. Στο 12 πάντως, ο Γιάννης βρέθηκε πλάγια στην περιοχή του Πιερικού μετά από άνοιγμα του Περίκου, αλλά πρόλαβαν και έκλεισαν οι αμυντικοί των γηπεδούχων την προσπάθεια για σουτ. Ένα σουτ που ο Γιάννης επιχείρησε μέσα από τη μεγάλη περιοχή στο 31ο λεπτό τελικά, με την μπάλα πάντως να περνά αρκετά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 42 ήταν η σειρά του Μπόγιοβιτς να κάνει τη σέντρα σουτ μέσα από την περιοχή του Πιερικού, η οποία όμως δεν είχε και πάλι τύχη. Σπουδαιότερη ευκαιρία μέχρι εκείνο το σημείο για την ΑΕΛ ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 55ο λεπτό, με τον Κώστα Κουρτεσιώτη να κάνει τη σέντρα από το αριστερά και τον Μπόγιοβιτς να πιάνει την κεφαλιά για να στείλει την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πιερικού. Και στο 66, μία ακόμη σπουδαία ευκαιρία ήρθε στο προσκήνιο από το πουθενά, με τον Πίντο να πιάνει το σούτ έξω από την περιοχή και τον τερματοφύλακα του Πιερικού να ευνηδιάζεται, αλλά έστειλε την μπάλα κόρνερ. Στο 68, ο Μπουζούκης από την πλευρά του Πιερικού αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Εμπεγλέρα. Και είχε ως συμμαχό της το αριθμητικό πλεονέκτημα, όμως οι παίκτες του Πιερικού είχαν κλείσει τους διαδρόμους με την άμυνα της γηπεδούχου ομάδας να μην αφήνει τους Βυσσινοί να μπουν εύκολα στην περιοχή. Στο 75ο λεπτό, ο Καρανίκας έβγαλε την παλιά προς τον Πίντο, ο οποίος θα ήταν άκρος απειλητικός απέναντι στον τερματοφύλακα του Πιερικού, ωστόσο από το πουθενά και χωρίς καμία αιτιολογία, ο διαιτητής υπέδειξε τον παίκτη ΣΑΕΛ ότι βρισκόταν σε θέση offside, κάτι που δεν ισχύει όπως φαίνεται και από το βίντεο του αγώνα. Αν δημιουργείται θέμα πάντως για τον Παναγιώτη Ζαναβάρα, θα φανεί άμεσα, καθώς όπως αναφέρεται από την πλευρά της διοίκησης, μέχρι στιγμής υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο τεχνικό επιτελείο αλλά και στους παίκτες, μέχρι όμως το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Βόλου. Για τη 18η αγωνιστική λοιπόν, η ΑΕΛ υποδέχεται τους Ερυθρόλευκους και πρόκειται για ένα κομβικό παιχνίδι τόσο για τη συμμετοχή της ομάδας στα play-off, όσο και για την παραμονή κάποιων παικτών αλλά και του Παναγιώτη Ζαναβάρα στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως αναφέρουν στελέχη της διοίκησης. Ωστόσο, με σαφήνεια δεν απάντησαν τα συγκεκριμένα στελέχη αν η ομάδα έχει ήδη μιλήσει με τον Σάββα Παντελίδη, όπως αναφέρεται, με τον πρώην πάντως προπονητή των Τρικάλων, όπου συνεργάστηκε με τον Βαγγέλη Πλεξίδα, του Ολυμπιακού Βόλου, αλλά και του Λεβαδιακού, να μην είναι θετικός να συνεχίσει την καριέρα του στους Βυσσινοί λόγω και της κατάστασης που έχει επικρατήσει στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Πες μου ότι είναι αστείο ότι όντως. Όχι, δεν είναι αστείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ξεκάθαρα. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά έγκυρες σε μεγάλο βαθμό πως η διοίκηση μάλλον της ΑΕΛ προσέγγισε το Σάββα Παντελίδη. Η απάντηση βέβαια, όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον ήταν αρνητική από την πλευρά του πρώην τεχνικού των Τρικάλων, όπου είχε συνεργαστεί με
με τον Βαγγέλη Πλεξίδα, τον εκπρόσωπο της μεγαλομετόχου εταιρείας στην ΠΑΕΑΕΛ. Έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό Βόλου, ενώ μέχρι πρότινος ήταν προπονητής του Λεβαδιακού στην κατηγορία της Super League. Δεν είναι αστείο. Βέβαια, η πλευρά της ΠΑΕ θέλησε να υποβαθμίσει, τουλάχιστον στην επικοινωνία που είχαμε με εκπροσώπους της, αυτή την επαφή. Βέβαια, μία επαφή που, αν θέλετε την άποψή μου, έρχεται σε πολύ άσχημο σημείο. Έρχεται πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Βόλου. Η πείρα, ακόμη και από αυτή καθ' αυτή τη χρονιά, την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, έχει δείξει ότι τέτοιου είδους κινήσεις περισσότερο πρόβλημα δημιουργούν στην ομάδα. Και όλα αυτά για την ισοπαλία απέναντι στον Πιερικό. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ΑΕΛ δεν παίζει μόνη της, όπως θέλουν να νομίζουν κάποιοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και δεν αναφέρομαι αποκλειστικά και μόνο στα στελέχη της διοίκησης. Αναφέρομαι και σε εξωτερικούς παράγοντες. Δεν μπορεί να περνά αέρα από οποιαδήποτε έδρα ανάλογη με αυτή του Πιερικού. Γιατί αν η ΑΕΛ έχει χίλιους έναν λόγους να νικήσει μέσα σε τέτοιες έδρες, οι αντίπαλες ομάδες έχουν χίλιους δύο λόγους να κόψουν βαθμούς από την ομάδα της ΑΕΛ. Ειδικά όταν πρόκειται για μια ομάδα όπως είναι ο Πιερικός, που έχει στις τάξεις της το Θωμά Γράφα, ο οποίος έφυγε όπως έφυγε από την ομάδα της ΑΕΛ και αντιμετώπισε την κριτική, και είναι λογικό να έχει και αυτός ένα λόγο παραπάνω να κόψει βαθμούς από την ομάδα της ΑΕΛ. Όχι ότι οι Βυσσινοί αγωνίστηκαν όπως θα έπρεπε στο παιχνίδι με τον Πιερικό. Όχι ότι παρουσίασαν το πρόσωπο που θα έπρεπε για να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης και αυτή τη στιγμή να είναι μόνοι τους στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και να πάνε με άλλο αέρα το ερχόμενη Κυριακή απέναντι στον Ολυμπιακό Βόλου. Δεν ήταν καλή η εικόνα της ΑΕΛ. Αν ψάξουμε να βρούμε κάποια δικαιολογία, σίγουρα το γεγονός του μεγάλου αριθμού νεοεισελθόντων, νεοαποκτηθέντων παικτών δημιουργεί θέματα όσον αφορά. Κάποια είναι μια πολύ σημαντική δικαιολογία που θα μπορούσε να την επικαλεστεί όχι μόνο ο κ. Τζαναβάρος, ο οποιοσδήποτε προπονητής στον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να έρχονται 17 παίκτες μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα και αυτή να ξέρει πώς παίζει ο ένας, να ξέρει πώς παίζει ο άλλος και να συγκροτήσουν ένα ρόστερ που θα χάνει την μπάλα από τα μάτια των φιλάθλων. Το ζητούμενο για την ΑΕΛ είναι τα αποτελέσματα σε αυτή την συγκυρία και βεβαίως αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ας μην έρχονται οι καλές εμφανίσεις. Το αποτέλεσμα ήταν το ζητούμενο και στην Κατερίνη. Δεν ήλθε. Δεν ήλθε όμως και η ήττα, έτσι. Είναι ένας βαθμός που μπορεί να μετρήσει στο τέλος. Είναι πολύ σωστή η επιχείρηση που έκανες. Ότι παίζουν και οι αντίπαλοι μπάλα και οι αντίπαλοι σε αυτό το πρωτάθλημα όλοι έχουν κίνητρο. Διότι δεν υπάρχει κανείς αδιάφορος. Η πίεση αυξάνεται και όταν στελέχη της διοίκησης μας αναφέρουν ότι πρέπει πάση θυσία να κερδίσει η ομάδα το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Βόλου, λες και το τεχνικό επιτελείο και οι παίκτες δεν το γνωρίζουν αυτό, η πίεση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Και υπό συνθήκες πίεσης, ένας απλός εργαζόμενος, πόσο μάλλον ένα σύνολο ποδοσφαιριστών και ένα τεχνικό επιτελείο, δεν μπορούν να αποδώσουν όπως θα μπορούσαν να αποδίδουν σε ήρεμους και νορμάλ, να το πούμε έτσι, ρυθμούς. Υπάρχει υγιής πίεση, αλλά όταν το πιεσόμετρο, να το θέσουμε έτσι, χτυπήσει σπάει, κόκκινο. Σπάει, τι κόκκινο. Δεν γίνεται δουλειά. Να πάμε να ακούσουμε τι είπαν. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε. Γιατί από την έχουμε πλευρά. Και μια, από ό,τι μου είπες, και μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση του πρώην ποδοσφαιριστή. Έχει να κάνει με αυτό το θέμα της πίεσης, ακριβώς. Με το θερμόμετρο. Πάμε λοιπόν στη συνέντευξη τύπου. Ξέραμε ότι παίζαμε μια ομάδα που έχει μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Είχαμε ζητήσει να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι μας. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Θεωρώ ότι είμαστε καλά μέχρι τα 75 μέτρα. Φτάναμε καλά την μπάλα. Από εκεί και πέρα, στο επιθετικό τρίτο, είχαμε μεγάλο πρόβλημα στο να μπούμε μέσα και να φτιάξουμε τελικές φάσεις και τελειώματα. Θεωρώ ότι δεν κινδυνεύσαμε από τον Πιερικό γιατί είχαμε καλή ισορροπία, γιατί ξέραμε ότι παίζει πολύ καλά σε κόντρα επιθέσεις. Αλλά δυστυχώς στην επίθεση μας ήταν το πρόβλημα. Αλλάξαμε σχεδόν τους τρεις μεσοεπιθετικούς. Όμως δεν καταφέραμε κάτι. Σίγουρα μας στενοχωρεί το γεγονός ότι δεν πήραμε τους τρεις βαθμούς. Η ομάδα θέλει δουλειά ιδιαίτερα στην επίθεση, θέλει συνοχή, θέλει περισσότερους αυτοματισμούς. Δουλεύουμε πάρα πολύ επάνω σε αυτό το κομμάτι και όλη αυτή τη βδομάδα αυτό δουλέψαμε. Και ελπίζουμε ότι θα βγει αυτό σιγά σιγά. Αυτά είχα να πω. Ξέρω ότι στενοχωρήθηκε ο κόσμος, περίμενε την νίκη και εμείς το ίδιο. Τώρα έχουμε τον ντέρμπι την Κυριακή με τον Ολυμπιακό Βόλου που είναι πάρα πολύ καθοριστικό.
και να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για την είσοδο στα play-off. Και ο προβληματισμός μου, δουλεύουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και χθες και προχθές και αντιπροχθές συνέχεια δουλέψαμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, στο πώς θα διασπάσουμε μία άμυνα. Ακόμα δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολη πολλές φορές η επίθεση στο επιθετικό τρίτο. Σήμερα και κάθε Κυριακή μπαίνουν σχεδόν καινούργιοι παίχτες και πιστεύω ότι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα είναι αυτό. Δηλαδή, ταυτόχρονα με το δημιουργικό επιθετικό παιχνίδι που θέλουμε να κάνουμε, δεν μας βοηθάει ότι μπαίνουν καινούργιοι παίχτες μέσα, οι οποίοι είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Δεν αντιλέγει κανένας αυτό και δεν υπάρχει ακόμα ίσως η κατάλληλη χημεία μεταξύ τους. Αυτό πιστεύω ότι είναι το βασικότερο πρόβλημα. Ότι ναι, ο στόχος. Πρώτα πρέπει να κάνεις ομάδα και μετά ο στόχος, παιδιά. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κάνουμε ομάδα, το βλέπετε. Έχουν έρθει 12 καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Το καταλαβαίνω και το ασπάζουμε. Ούτε ομάδα κάνουμε, γιατί το ποδόσφαιρο που είδαμε δεν είναι καθόλου ελκυστικό, ούτε το στόχος κάνουμε. Εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε καλύτερα από την πλευρά μας. Παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Ξέραμε από την αρχή τις δυσκολίες αυτού του παιχνιδιού, γιατί είχαμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή και ποιοτική ομάδα όπως είναι η ΑΕΛ. Όμως εδώ θέλω να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του μάτς ο Πιερικός για άλλο ένα παιχνίδι ήταν τακτικάριστος. Και όταν έχεις απέναντί σου μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΛ με τέτοιο βάθος στο ρόστερ και δεν σου δημιουργεί προβλήματα έτσι ώστε να δεχθείς ένα γκολ ή οτιδήποτε και σβήνουν οι επιθέσεις της 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, μόνο μπράβο και συγχαρητήρια αξίζουν σε αυτά τα παιδιά. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής προπονητής ομάδα η οποία να μην έχει πίεση. Στην ΑΕΛ η πίεση είναι λίγο μεγαλύτερη από κάθε άλλη ομάδα, βέβαια αυτό κάπου είναι λογικό. Όμως πιστεύω ότι, αν μου επιτρέπετε, το πρόβλημα της ΑΕΛ είναι η ΑΕΛ και τίποτε άλλο. Αν κατορθώσει να ξεπεράσει αυτό, νομίζω δεν θα έχει προβλήματα και βέβαια θεωρώ ότι και θα συμφωνήσω με τον Παναγιώτη ότι δεν είναι εύκολο όταν έχεις στο ρόστερ σου 10 καινούριους, 11 καινούριους ποδοσφαιριστές ή 8 ή οτιδήποτε. Εδώ βλέπεις μια ομάδα και αλλάζει έναν, δύο ποδοσφαιριστές και κάπου χαλάει η χημεία της. Φανταστείτε η ΑΕΛ που έρχονται τόσοι ποδοσφαιριστές, γίνονται τόσες αλλαγές και βέβαια υπάρχει πρόβλημα. Παρόλα αυτά όμως πιστεύω ότι χρειάζεται ηρεμία και στο τέλος, κατά την άποψή μου, η ομάδα θα πετύχει το στόχο της. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία είχε πάρα πολύ καλή ψυχολογία σύμφωνα με τα τελευταία παιχνίδια. Δυστυχώς δεν παρουσιαστήκαμε εμείς όπως θα έπρεπε και έτσι έδωκε αυτό το αποτέλεσμα. Μας κλείσανε όλους τους χώρους. Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλά διαβασμένα τα παιδιά. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε πάρα πολλές τελικές και έτσι ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Όλοι ξέραμε, όποιος έχει έρθει σε αυτήν την ομάδα, ότι θα έχει πίεση. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Για να είμαστε εδώ, επιλεχτήκαμε και από τη στιγμή που είμαστε εδώ, πρέπει να σηκώσουμε το βάρος της φανέλας. Και είμαστε όλοι αισιόδοξοι. Απλά, όπως είπε και ο προπονητής μου πριν λίγο, είμαστε πολύ καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Πρέπει να υπάρξει μια χημεία. Ελάχιστη υπομονή και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Τακτικά ήμασταν άριστοι. Γι' αυτό και δεν δεχτήκαμε ευκαιρίες. Κάθε εβδομάδα, σε κάθε προπόνηση, δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά και αυτό φαίνεται και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σκύβουμε το κεφάλι. Συνεχίζουμε. Έχουμε ένα δύσκολο έργο με τη Λαμία και συνέχεια στο πρωτάθλημα. Ακούσαμε λοιπόν τι υπόθηκε στην αίθουσα τύπου του γηπέδου της Κατερίνης, όπου ήταν, όπως είπε ο Χρυσόστομος πριν, η κάμερα της Θεσσαλίας τηλεόρασης. Και θα το πω, Χρυσόστομο, δεν αντέχω, επέτρεψέ μου ένα σχόλιο πριν μας πεις περισσότερα εσύ και πριν περάσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα και ενδεικτική αυτού που συζητάμε δήλωση ενός ποδοσφαιριστή. Το ξέρουμε το ρημάδι το ποδόσφαιρο, χωρίς να το παίζουμε οι δήμονες εδώ στην εκπομπή. Το παρακολουθούμε χρόνια. Ξέρουμε ότι δεν είναι PlayStation, ότι δεν είναι δηλαδή ούτε Pro Evolution ούτε FIFA. Δηλαδή να βάζεις καλούς παίκτες, να βάζεις καλούς παίκτες μέσα με τα ability όπως έχουν αυτά τα παιχνίδια
και αμέσως οι καλοί παίκτες να αποδίδουν σύμφωνα με τα ability. Δεν είναι ability η ζώσα ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Είναι χημεία, είναι πίεση, είναι σοβαρότητα, είναι καλή διαχείριση, είναι εμπιστοσύνη σε παίκτες και προπονητές. Αλλά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ούτε από τους φιλάθλους στη διοίκηση, ούτε από τη διοίκηση στους προπονητές, αυτό είναι φανερό, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, ούτε στους παίκτες, και αυτό είναι φανερό από τις κινήσεις, ούτε πλέον από τους φιλάθλους στη διοίκηση και στην ομάδα, πώς στην ευχή θα προχωρήσει μια ομάδα ήρεμη να κάνει αυτό που πρέπει. Εγώ προβληματισμούς θέλω... εκθέτω χωρίς να διεκδικώ το αλάθη του, έτσι. Εγώ θέλω... Ούτε κι εγώ διεκδικώ το αλάθητο, απλά σχολιάζοντας τις δηλώσεις που ακούσαμε από την πλευρά του Πιερικού, όταν ακούς τον κύριο Γράφα και τον παίκτη του Πιερικού να κάνουν λόγο για άριστη απόδοση της τακτικής, αυτό μεταφράζεται στο ότι περιορίστηκαν οι επιθετικές λύσεις ΑΕΛ. Όχι ότι ο Πιερικός ξεδιπλώθηκε μέσα στο γήπεδο. Δεν έκανε σχεδόν τίποτα ο Πιερικός. Είδαμε ότι οι περισσότερες φάσεις, αν όχι όλες, ήταν της ΑΕΛ. Όσες και αν ήταν αυτές, όπως και αν εξελίχθηκαν αυτές. Ο Πιερικός είχε μια ξεκάθαρη αμυντική, έναν ξεκάθαρο αμυντικό προσανατολισμό. Να το πούμε στην ποδοσφαιρική ορολογία, ένα ξεκάθαρο ταμπούρωμα. Αυτές είναι οι δυνατότητες του Πιερικού όμως, δεν θα τον παρεξηγήσουμε. Ακριβώς. Έτσι ήθελε να ο Πιερικός αυτό ήθελε, την ισοπαλία, ήθελε να κόψει βαθμούς από την ΑΕΛ, ήθελε. Τίποτε παραπάνω, τίποτε επειδή παρακάτω. Επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, Χρυσόστομε. Μιας και λέμε για πίεση, παρακαλώ Αριστόπουλε να δούμε λίγο τι δήλωσε ο Δημήτρης Ιωάννης, ο οποίος πλέον είναι παίκτης στο Απόλλωνα Σμύρνης, έφυγε από την ΑΕΛ, τι δήλωσε έχοντας σκοράρει στο παιχνίδι με τον ΑΟ Χανίων που έληξε 1-1. Πέρασα δύσκολα, έμεινα 3 μήνες σχεδόν έξω, χαίρομαι πάρα πολύ. Στην ομάδα όλοι με αγκαλιάσαν την πρώτη στιγμή και τους ευχαριστώ. Ήταν το μεγαλύτερο φάρμακο για σένα αυτό. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μάλιστα. Γιατί ο Δημήτρης Ιωάννης, περνώντας από μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΛ, μια ομάδα στην οποία υποτίθεται ότι κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να αγωνιστεί, θέλει να φορέσει τη φανέλα της, μια ομάδα που έχει τη δικιά της θέση στο πάνθο του ελληνικού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, να μιλά, να ξεσπάει, φαίνεται στο βλέμμα του και να λέει ότι πέρασε δύσκολες στιγμές. Τι γιατί, δεν ξέρουμε όλοι. Όχι, είναι ρητορικό το ερώτημα. Γιατί θα πρέπει να μιλάει έτσι ο Δημήτρης Ιωάννης και οποιοδήποτε άλλο παίκτη, γιατί δεν είναι ο μόνος ο οποίος έχει τέτοια άποψη, είναι ο μόνος που την εξέφρασε επισήμως. Δυστυχώς έχουμε ακούσει και άλλους πρώην παίκτες της ΑΕΛ να ξεσπούν κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλουμε... Η πίεση είναι κακός, για να κλείσω εδώ, είναι κακός σύμβουλος. Η πίεση είναι υγιής μέχρι ενός σημείου. Η πίεση από ένα σημείο και μετά κάνει μόνο ζημιά. Και τα πρόστιμα, τα μεγάλα πρόστιμα τουλάχιστον, για μια ισοπαλία, οι συνεχείς αλλαγές προπονητή. Δεν γίνεται μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Βόλου, το εντός έδρας στο κύπελο, να φταίει κατευθείαν ο Αλέκος Βοσνιάδης. Μετά το παιχνίδι με τη Λαμία, το 1-0, που ιτήθηκε η ομάδα, να αρχίζει η μουρμούρα για τον Κωνσταντίνο Παναγόπουλο. Δεν γίνεται μετά να φταίει ο Θωμάς Γράφας και όποιοι παίκτες αποχώρησαν από την ομάδα και τώρα να γίνεται έντονη συζήτηση για τον Παναγιώτη Ζαναβάρα. Δεν γίνεται κάθε φορά να φταίει και διαφορετικός. Απλά λοιπόν, δεν γίνεται. Να βάλουμε μια τελεία εδώ. Θα μπορούσε να μιλάμε ώρες για αυτά που γίνονται φέτος στην ΑΕΛ. Τον τρόπο διαχείρισης δηλαδή ορισμένων πραγμάτων. Πέρα από το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό είναι ένα κομμάτι. Όμως στη λειτουργία μιας ομάδας και στην πορεία της παίζουν ρόλο τα πάντα. Και κυρίως, θα το πούμε έτσι με έμφαση, η διαχείριση και των καλών στιγμών, πολύ περισσότερο όμως των κακών στιγμών μιας ομάδας. Και αν απουσιάσει το στοιχείο της εμπιστοσύνης από μια συλλογική δουλειά, διότι οι ομάδες, αγαπητοί παράγοντες, είναι συλλογική δουλειά. Δεν είναι ο ένας μάγκας παράγοντας που ανεβάζει τις ομάδες. Αλλιώς τι χρειάζονται, ούτε οι παίκτες χρειάζονται, ούτε οι προπονητές, ούτε κάνει οι φίλαθλοι. Μόνο οι παράγοντες να παίζουν. Αν λοιπόν στη συλλογική δουλειά απουσιάζει το στοιχείο της εμπιστοσύνης, εγώ δηλαδή δεν εμπιστεύομαι τον Χρυσόστομο, τον Τρίμη, τον Σπύρο, τον Μπαξεβάνο, ο Αριστόβουλος δεν μας εμπιστεύεται, όλοι εν πάση περιπτώσει που συγκροτούν μια συλλογική κατάσταση δεν έχουν αυτό το στοιχείο, δεν πας πουθενά. Ή θα πας από συγκυρία.
Βάζουμε τελεία εδώ γιατί έχουμε πολλά ρεπορτάζ σήμερα. Απλά να κλείνοντας να πούμε ότι για το παιχνίδι ανάμεσα ΕΛ και Ολυμπιακό Βόλου θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η απαγόρευση μετακίνησης για μία ακόμα αγωνιστική. Είναι δεδομένο αυτό και σύμφωνα και με πηγές από την ελληνική αστυνομία.